σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με τη σημερινή μας κινητοποίηση στέλνουμε μήνυμα. Δυναμώνουμε αποφασιστικά τον αγώνα για το τερματισμό της συμμετοχής της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται στα εδάφη της Ουκρανίας. Για την απεπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Για να κλείσουν οι αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα. Κανένας φαντάρος ή στέλεχος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έξω από τα σύνορα. Για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ελληνικό λαό πραγματικά στην εξουσία. Η παρουσία στην Ελλάδα του Υπουργού Εξωτερικού των ΗΠΑ, Άντωνι Μπλίνκεν, μόνο δεινά προμηνύει για το λαό την νεολαία της χώρας μας. Σηματοδοτεί την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Την κλιμάκωση της συμμετοχής της στον υπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία που μένεται εδώ και ένα χρόνο στο έδαφος της Ουκρανίας, ενώ διαρκώς μεγαλώνουν οι κίνδυνοι μιας πιο γενικευμένης στρατιωτικής σύγκρουσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 25 Φλεβάρι του 2022, δηλαδή μία μέρα μετά την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πραγματοποίησαν σε όλη τη χώρα τις πρώτες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις με σύνθημα «Συναγερμός, όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, καμία εμπλοκή». Εδώ στην Αθήνα, με πορεία από τη Ρωσική προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ από την πρώτη στιγμή κάλεσαν τον λαό και την νεολαία της χώρας να μην διαλέξουν υπεριαλιστή ληστή. Να πάρουν θέση ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο που μακελεύει τους λαούς στο βωμό του κέρδους των μονοπωλίων που ανταγωνίζονται για το μοίρασμα του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, εδαφών και εργατικού δυναμικού, αγωγών και δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων, γεωπολιτικών στηριγμάτων, μεριδίων των αγορών.